σήμερα βέβαια θα μιλήσω εκ μέρους της ΕΣΠΕΚ, που ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι η Ένωση Σκηνοθετών Παραγωγών Ελληνικού Κινηματογράφου. Είναι μια μετεξέλιξη του ΣΕΣ που είχαν ιδρύσει και ο Τόνης ήταν μέσα και όλοι οι σκηνοθέτες μιας εποχής. Και εγώ. Είχαν διάφορα, και εσύ βεβαίως, Βασίλη. Που δεν είμαι μέλος ακόμα, ναι. Αλλά θα γίνω αν το ζητήσουμε. Λοιπόν, καταρχήν να ευχαριστήσουμε το Τμήμα Πολιτισμού και ειδικά την Άννα τη Χατζησοφιά για την πρόσκληση αυτή, γιατί πιστεύουμε πάρα πολύ στο διάλογο και το γνωρίζουν και η κυρία Κονιόρδου και ο κύριος Κρέτσος, πόσες φορές έχουμε επιδιώξει να έχουμε έναν διάλογο προτείνοντας και όχι επιβάλλοντας πράγματα και θέλοντας να ακούσουμε και την άλλη πλευρά. Και ακριβώς αυτό συμφωνώ απόλυτα με τον Τόνι τον Λικουρέση, ότι πράγματι θα πρέπει να υπάρχει ένας ανοιχτός, μια ανοιχτή διάβλωση επικοινωνίας με τους φορείς από μέρους της πολιτείας, εκεί που, αν θέλετε, εκφράζουμε μια επιφύλαξη ως και αντίρρηση, είναι αν θα πρέπει οι φορείς να συνδιοικούν με την πολιτεία. Εκεί το παρελθόν μας έχει δείξει ότι δυστυχώς το πράγμα δεν λειτουργήσε καλά. Μπορεί στο μέλλον να υπάρχουν άλλες συνθήκες να λειτουργήσει. Αλλά πάντως προς το παρόν, με τις συνθήκες που δημιουργήθηκαν, πιστεύουμε ότι είναι ένα πολύ καλό βήμα ο τρόπος που αυτή τη στιγμή λειτουργεί αυτός ο διάβλος επικοινωνίας μεταξύ των φορέων και των διοικούντων, είτε το κράτος, είτε τους οργανισμούς που εποπτεύονται από το κράτος. Απλώς ο διάλογος πρέπει να είναι ανοιχτός. Ερχόμενος λοιπόν στο θέμα που μας απασχολεί, αυτό που έχουμε διαπιστώσει ως άνθρωποι του κινηματογράφου όλων των γενεών και ιδιαίτερα των τελευταίων δραστήριων γενεών στην ΕΣΠΕΚ, είναι ότι διαχρονικά δεν υπήρξε πολιτική για τον κινηματογράφο σε αυτή τη χώρα. Υπήρξαν αποσπασματικές ενέργειες, αναφέρθηκαν πολύ καλά από τον κύριο Ξένο, είτε στο νομοθετικό επίπεδο, είτε στο πολιτικο-ιδεολογικό επίπεδο, αλλά αυτό που θα λέγαμε, η συνολική στρατηγική και πολιτική με έναν στόχο, μέχρι και σήμερα που μιλάμε, δεν έχει αποτυπωθεί σε κανένα κείμενο. Υπάρχουν φιλότιμες προσπάθειες, σωστές προσπάθειες, προσπάθειες που θα απεγκλωβίσουν παθογένειες ετών, όπως παράδειγμα είναι η δημιουργία του ΕΚΟΜΕ και η δημιουργία ενός αναπτυξιακού μοντέλου χρηματοδότησης του κινηματογράφου με βιομηχανικά αλλά και καλλιτεχνικά πρότυπα. Υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο που δυστυχώς πριν καλά-καλά εφαρμοστεί έχει αποδομηθεί, ο 3905. Και όταν εννοώ έχει αποδομηθεί, τι εννοώ, ότι η κατάργηση του ειδικού φόρου είναι ουσιαστικά η αποδόμηση της πυραμίδας αυτού του οικοδομήματος. Γιατί? Υπάρχει ένας μύθος, μάλλον δύο μύθοι. Ο ένας μύθος είναι ότι ο ελληνικός κινηματογράφος είναι κρατικοδίαιτος, ενώ δεν είναι έτσι. Και ο δεύτερος μύθος, ότι το 1% είναι να το πάρουμε για να κάνουμε εμείς τις ταινίες μας. Ενώ είναι ένα επενδυτικό εργαλείο της οπτικοοπτικής βιομηχανίας. Ο πρώτος μύθος λοιπόν, ότι ο ελληνικός κινηματογράφος είναι κρατικοδίαιτος, δεν ισχύει, διότι πολύ απλά ο ελληνικός κινηματογράφος είχε διαχρονικά έναν πόρο, που ήταν ο ειδικός φόρος στο εισιτήριο, ο οποίος δεν αξιοποιήθηκε για το σκοπό του, δηλαδή για την παραγωγή ταινιών, αλλά από τις εκάστοτε ηγεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού διανεμήθηκε σύμφωνα με πολιτικές ανάγκες και πολύ λίγα χρήματα φτάναν στην παραγωγή. Έχουμε ένα στοιχείο που δημοσιοποίησαμε κάποια στιγμή που έλεγε ότι από το 2004 ως το 2008 ο ειδικός φόρος που εισπράχθηκε ήταν 85 εκατομμύρια, από αυτά μόνο τα 31 φτάσαν στην παραγωγή. Φτάσαμε μέχρι και στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ή οπουδήποτε. Έρχεται ο νόμος λοιπόν ο 3905 και θεσμοθετεί πια τον τρόπο διανομής αυτού του ειδικού φόρου. Ο τρόπος διανομής λοιπόν εξασφάλιζε ένα, την οικονομική αυτοτέλεια από πολιτικές υπουργών ή υπουργείων ή κρατικών φορέων του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου. Αυτού ήταν μια αυτόματη δεξαμενή που έρεε προς το κέντρο. Δεύτερον, δημιουργούσε μια υποχρέωση στη διοίκηση του κέντρου να είναι σαφή στις επιδιώξεις και χρηματοδοτήσεις, αφού οι πόροι ήταν γνωστοί που θα έχει, γιατί ξέραμε ότι εφόσον τόσα εισιτήρια κόπηκαν, τόσα λεφτά θα πάνε στην παραγωγή. Άρα, ποιο είναι το σχέδιο της εκάστοτε διοίκησης. Και δεύτερον, υπήρχε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που αφορούσε την απευθείας επιστροφή στον παραγωγό ελληνικής ταινίας και στην αίθουσα, προκειμένου να στηριχθεί η ανεξάρτητη ιδιωτική πρωτοβουλία για να γίνει η σύμπραξη με το κράτος. Τώρα, δυστυχώς, το κέντρο ξαναγύρισε στην προηγούμενη κατάσταση, την οποία ζήσαμε όλοι, και ο Τόνης και ο Βασίλης και όλοι, με αποκορύφωμα τότε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, που ο τότε πρόεδρος, ο Χρονόπουλος, είχε πει παρετούμε αν δεν μου δώσει λεφτά το Υπουργείο Πολιτισμού, στο Βενιζέλο, επί Βενιζέλου, έτσι, διότι πράγματι τώρα ξαναγυρνάμε στην εποχή της φιλεσπλαχνίας και της φιλοδιάθεσης του Υπουργείου Πολιτισμού απέναντι στον κινηματογράφο.
που φυσικά δεν έχει μόνο τον κινηματογράφο, αυτό μην το ξεχνάμε οι κινηματογραφιστές, έχει ένα σύνολο αρμοδιοτήτων και πρέπει να τα βολέψει όλα. Άρα ξαναγίναμε κρατικοδίαιτη σε έναν βαθμό και χάσαμε την ενίσχυση των ιδιώτων. Εδώ έρχεται πολύ καλά ένα κομμάτι το χρηματοδοτικό να το καλύψει ο ΕΚΟΜΕ. Όμως συμφωνούμε επίσης με τη θέση του κέντρου κινηματογράφου ότι το κέντρο κινηματογράφου είναι ένα εργαλείο για την υλοποίηση της πολιτικής του κινηματογράφου στην Ελλάδα. Διότι διαθέτοντας αυτή τη διαβάθμιση διευθύνσεων, εκφράζει την πολιτική βούληση της πολιτείας είτε στο επίπεδο της προσέλκυσης και επικοινωνίας με τον ξένο κινηματογράφο, είτε στο επίπεδο της προώθησης και προβολής του ελληνικού κινηματογράφου τόσο στο εξωτερικό και στο εσωτερικό, Ελλάς Φιλμ, και με τη διεύθυνση παραγωγής και ανάπτυξης στον τομέα της παραγωγής. Άρα πρέπει να γίνει μια σύμπραξη, πράγμα που έχει δηλωθεί και είναι χαρά μας από μέρος του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Αλλά ο κομβικός πυρήνας για την υλοποίηση πολιτικής, όπως το προβλέπει και ο νόμος, και μάλιστα πρέπει να πούμε εδώ ότι όλοι οι νόμοι που έγιναν από τη μεταπολίτευση και μετά, ουσιαστικά δύο, συν ένα προεδρικό διάταγμα το 113, προέβλεπαν πάντα ότι τη χαράσει την πολιτική ο εκάστοτε υπουργός, ούτε καν το Υπουργείο Πολιτισμού, με τα συναρμόδια υπουργεία, όσα κρίνονται αυτά και πολλές φορές είναι αρκετά, και ουσιαστικά ο βραχίωνας υλοποίησης αυτής της πολιτικής ήταν το κέντρο κινηματογράφου. Εδώ δυστυχώς πρέπει να κάνουμε μια παρατήρηση που άπτεται των τελευταίων ετών. Έχουμε συνεχείς αλλαγές των διοικήσεων ή των γενικών διευθυντών, πράγμα που δημιουργεί μια αστάθεια, μια αδυναμία προγραμματισμού και αντανακλάται πάρα πολύ στη σχέση του ελληνικού κινηματογράφου με τη διεθνή συμπαραγωγή, αλλά θα γίνει ιδιαίτερη μία γι' αυτό, διότι πολύ απλά δεν μπορεί να υπάρξει προγραμματισμός. Η εξωστρέφεια την οποία όλοι ζητάμε και πρώτος μας ζητάει και μας κουνάει ο κ. Κρέτσος και συμφωνούμε μαζί, απαιτεί γενναίους προγραμματισμούς και χρονοδιαγράμματα. Δεν μπορείς να πεις στον ξένο παραγωγό ότι περιμένω γιατί έμεινε ακέφαλο από δίκη στο κέντρο ή περιμένω γιατί η ΕΡΤ άλλαξε την τάδε προσοχή ή οτιδήποτε. Και με αυτή την πάσα θα περάσω στο δεύτερο μεγάλο θέμα και πρόβλημα που είναι η λειτουργία της σημερινής ΕΡΤ. Δυστυχώς, μήνα με το μήνα, η ΕΡΤ απαξιώνεται στα μάτια των Ελλήνων κινηματογραφιστών, διότι το Νοέμβριο είχαμε το πρώτο χτύπημα ιστορικού χαρακτήρα. Για πρώτη φορά, μια διοίκηση της ΕΡΤ αποφασίζει να αντικαταστήσει την επιτροπή του 1,5% με ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ούτε μία σχέση με τον κινηματογράφο. Είναι υπάλληλοι της ΕΡΤ, πολύ καλή στη δουλειά του πιθανόν, αλλά με μηδενική κινηματογραφική εμπειρία. Τη στιγμή που διαχρονικά μπορεί κάποιος να διαφωνούσε ότι θα είναι ο Τάδε ή ο Δίνα και τι εκφράζει ως άνθρωπος του κινηματογράφου, αλλά κανένας ποτέ δεν διαφώνησε ότι οι άνθρωποι που βρισκόταν στην επιτροπή του 1,5% ήταν 100% επαγγελματίες και γνώστες και με εμπειρία και με βιογραφικό αξιόλογο. Η αντικατάσταση αυτή, μάλιστα με δήλωση του νυν διευθύνοντος συμβούλου ΣΕΡΤ ότι έγινε γιατί πρέπει να εξυπηρετηθεί το πρόγραμμα της ΣΕΡΤ, είναι ολέθρια πολιτική βούληση της ΣΕΡΤ για το τι σημαίνει η επένδυση στον κινηματογράφο. Διότι το 1,5%, κάνω μια μικρή παρένθεση, όποια ξένη ταινία να δείτε, ευρωπαϊκή και πιθανόν και μη, αλλά σίγουρα οποιαδήποτε ευρωπαϊκή ταινία, θα δείτε στους τίτλους τη σύμπραξη τουλάχιστον δύο, για να μην τολμήσω να πω τριών τηλεοπτικών σταθμών. Γιατί έγινε αυτό? Διότι εκεί ακολουθήθηκε μια πολιτική όπου εξηγήθηκε στους, ας πούμε, καναλάρχες χάρη συντομίας ότι όπως επενδύουν σε οποιοδήποτε είδος προγράμματος που λέγεται τηλεπαιχνίδι, ειδήσεις, αθλητικά, θα επενδύσουν και στον κινηματογράφο. Και τους βάλανε την υποχρέωση ως αντισταθμιστικό όφελος στο κοινό που έκλεβε από την αίθουσα, αλλά και ως κίνητρο να τους αποδείξουν ότι ο κινηματογράφος είναι μια επένδυση, διότι μελλοντικά σου ξαναφέρνει πίσω πολλά πράγματα, περισσότερα από τα απλά χρήματα που έβαλε στην ταινία. Εδώ δυστυχώς έχει ευθύνη και η κινηματογραφική κοινότητα. Πολλές φορές όταν συζητούσαν οι άπειρες τροποποιήσεις του κομματιού που αφορούσε την εφαρμογή του 1,5%, ήταν φέρτε τα λεφτά εδώ ή να μπουν τιμωρητικά στο κέντρο τα λεφτά για τους καναλάρχες, δεν ακολουθήθηκε μια πολιτική και ίσως είναι καιρό να αποκατασταθεί αυτή η κακή γέφυρα που δημιουργήθηκε μεταξύ του τι σημαίνει το 1,5% ως επενδυτικό εργαλείο τηλεοπτικών σταθμών και το τι μπορεί να αποφέρει, και όχι ότι είναι μια τιμωρητική διαδικασία υποχρεωτικής χρηματοδότησης στον ελληνικό κινηματογράφο, αλλά οι ίδιοι είναι διαχειριστές. Επίσης, για την ΕΡΤ να πω ότι από το 2009 δεν έχει παράξει ούτε ένα καρέ τηλεοπτικό ή κινηματογραφικό
μυθοπλασίας τηλεοπτικής. Είτε σειρές, μινισειρές, τηλετενίες κλπ. Αυτό επίσης πιστεύουμε ότι είναι κατάσχητο για έναν δημόσιο τηλεοπτικό φορέα, διότι και η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τηλεόραση χωρίς σύνορα επιβάλλει την ποσόστοση και στην παραγωγή και στη μετάδοση. Και εδώ δυστυχώς ο χρόνος δεν μου φτάνει για να τα πω όλα, μπορεί στην κουβέντα. Θα κλείσω πάλι με ένα θέμα σημαντικό της ΕΡΤ, ότι μέχρι σήμερα επίσης από καταβολής δεν θέλει να αναγνωρίσει το ρόλο του παραγωγού στη διαδικασία παραγωγής τηλεοπτικού προγράμματος και ειδικά το ρόλο του ανεξάρτητου παραγωγού, πάλι παραβιάζοντας την ελληνική νομοθεσία και την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τηλεόραση χωρίς σύνορα. Που πάλι, αν είχε καταλάβει, και αυτό είναι ένα εργαλείο για την ίδια την ΕΡΤ, γιατί θα ενισχύει τις παραγωγές που και εκεί υπάρχει μεγάλη αδράνεια. Κλείνω γιατί δεν θέλω να καταχαστώ το χρόνο. Υπάρχουν και άλλα θέματα. Νομίζω όμως ότι το βασικό κλειδί για όλα τα υποθέματα που συζητάμε, αντικίνητρα παράδειγμα για την κινηματογράφηση στην Ελλάδα, το έζησε ο κ. Κρέτσος και μας το περιέγραψε με το μικρό έμφραγμα που έπαθε αυτή τη βδομάδα, και με το λιμενικό και με πολλές υπηρεσίες υπάρχει αυτό το περιβάλλον που δεν καθιστά τη χώρα φιλική, όχι για την ξένη παραγωγή μόνο, ούτε για την ελληνική. Έτσι, γιατί καταρχήν πρέπει να υπάρξει ελληνική παραγωγή για να έρθει η ξένη παραγωγή και να βρει τις υποδομές, τεχνικούς κλπ. Γι' αυτό επαναλαμβάνω, μάλλον θα κλείσω πραγματικά με έναν κύκλο. Χάραξη εθνικής πολιτικής για τον κινηματογράφο. Το έκανε η Ρουμανία, πέτυχε. Το κάνανε άλλες χώρες, πετύχανε. Είναι η ώρα να το κάνουμε κι εμείς. Ευχαριστώ πολύ.